Είναι ένα κόσμημα στην καρδιά των Χανίων, αλλά δυστυχώ παραμένει κλειστό πάνω από 10 χρόνια. Ο λόγο για το πολεμικό μουσείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σφάκιανάκη και Τζανακάκη. Πρόκειται για το δεύτερο πανελλαδικά παράρτημα του κεντρικού πολεμικού μουσείου που βρίσκεται στην Αθήνα. Το πρώτο είναι στο ναύπλιο και είναι κτισμένο το 1970 με σχέδια του Ιταλού αρχιτέκτονα Μακούζο. Κι όμω αυτό το Στολίδι που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1995 για να παρουσιάζει και να προβάλλει τι κριτικέ επαναστάσει δεν μπορούν να το θαυμάσουν οι πολίτες και οι επισκέπτες. Το πολεμικό μουσείο έκλεισε το 2002 για ανακαινήσεις και επισκευές, αλλά δεν ξανά άνοιξε. Για το πρώην στρατολογικό γραφείο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια συζήτηση και επαφή με τους εκάστοτε προέδρους το... αυτού του... του Ιδρύματος, που είναι πάντα στρατιωτικοί, και Πρόταση μου ήταν ήδη από πέρυσι να ξεκινήσει, αυτό είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Καπερώνη, να η, η τεχνική του, του πολεμικού μουσείου της Αθήνας να κατέβουν κάτω, να κάνουν μια καταγραφή, να κάνουν μια πρόταση επισκευή, να το πούμε έτσι, αναπαλαίωση του κτιρίου αυτού, για να μπορεί να γίνει όντω στην καρδιά τη πόλη μα ένα μουσείο που θα στεγάζει όχι μόνο, θα είναι μόνο σαν πολεμικό μουσείο, αλλά και σαν ένα κομμάτι του πολιτισμού. Το κτίριο του πολεμικού μουσείου, καθώ και το στρατόπεδο Ζομπανάκη, το οποίο στεγάζεται, είναι έκταση 2.646 τετραγωνικών μέτρων και ανήκει στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ενώ υπάγεται διοικητικά στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και κατά συνέπεια στο ΓΕΘΑ διοικείται από εξαμελέ διοικητικό συμβούλιο. Είναι η υπηρεσία του στρατού, τα κτίρια είναι στρατιωτικά, όμω είναι και κτίρια που είναι στην καρδιά τη πόλη των Χανίων, αλλά θα πρέπει ο χώρο να επισκευαστεί. Εγώ είπα, επειδή μίλησα και με τον, τον Περιφερειάρχη μα, τον κύριο Ναουτάκη, ότι ο χώρο ο συγκεκριμένο μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα. Αλλά θα πρέπει η μελέτη να ετοιμαστεί από κάπου. Εμεί, σαν υπηρεσία, δεν έχουμε τη δυνατότητα, σαν διεύθυνση τεχνικών έργων, να κάνουμε τέτοιου όγκου μελέτε. Η υπηρεσία όμω του στρατού μπορεί, έχει μηχανικού. Πάντως οι πολίτε των Χανίων έχουν ακούσει πολλέ φορέ υποσχέσει για την επαναλειτουργία του μουσείου, όπω αυτή του Δημήτρη Ελευσινιώτη, ο οποίο ω υφυπουργό Εθνική Άμυνα είχε επισκεφθεί τα Χανιά το Μάιο του 2013 και είχε δηλώσει ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίε εργασίε για να ανοίξει το πολεμικό μουσείο.